Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη μίλησε την Παρασκευή κατά την έναρξη της διάσκεψης ενεργειακής μετάβασης του Φόρουμ για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνοντας ότι η διάσκεψη που διεξάγεται στην Κύπρο υπογραμμίζει τι σχέσει συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών της. Η τελευταία έκδοση του συνεδρίου θα επικεντρωθεί σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένη της επισκόπηση των δραστηριοτήτων του και της πρόοδου των εργασιών που έδωσε προτεραιότητα η Κυπριακή Προεδρία. Αυτό περιλαμβάνει την πρωτοβουλία για την απελευθέρωση του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώ και τα αποτελέσματα μια μελέτη σχετικά με το ρόλο τη περιοχή στην ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μια ταραχώδου χρονική περίοδου που προκλήθηκε από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Η μελέτη, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκει να εξετάσει τη δυνητική συμβολή τη περιοχή στι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφοροποιήσει τι πηγέ ενέργεια και τι διαδρομέ τη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά φυσικού αερίου EastMed ή το συγκροποιημένου φυσικού αερίου είτε μέσω αγωγών υδρογόνου που θα παραχθεί στην περιοχή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που εξάγονται στην Ευρώπη μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων, είπε ο Αναστασιάδη. Και είναι αυτονόητο ότι η Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να αναλάβει βασικό ρόλο για αυτόν τον σκοπό. Ο πρόεδρο αναφέρθηκε στην υπογραφή του τριμερού μνημονίου συναντήληψη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Αιγύπτου και Ισραήλ για την εξαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στο Κάιρο τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη απτό βήμα προς την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της ευρωπαϊκή Ένωσης με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και μια νέα θετική εξέλιξη στην ενίσχυση του ενεργειακού σχεδιασμού μεταξύ των χωρών της περιοχή Θέλω να επαναλάβω ότι η Κύπρος λόγω τη στρατηγική τη θέση και των εξαιρετικών σχέσεων και των μακροχρόνιων συνεργασιών τη στον τομέα τη ενέργεια με γειτονικέ χώρε σε διμερέ, περιφερειακό και πολυμερέ επίπεδο, είναι έτοιμη να συνεισφέρει το δικό τη ενεργό μέρο των ενεργειακών λύσεων που έχει να προσφέρει η περιοχή μα, πρόσθεσε ο πρόεδρο. Επιπλέον, είπε ότι η Κύπρος έχει ήδη αναλάβει αυτόν τον ρόλο μέσω της έναρξης της φάσης κατασκευής της διασύνδεσης Euroasia μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ με τα εγγένεια να προγραμματίζονται αργότερα σήμερα καθώς και τη μελλοντική υλοποίηση της διασύνδεσης Euroafrica που θα συνδέει Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση και τον προγραμματισμό, εξήγησε ο πρόεδρο. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλο του 2027, μόλι γίνει η πρώτη διασύνδεση, η Κύπρο θα έχει πλεόνασμα ανανεώσιμη ενέργεια που θα μπορούσε να εξάγει ή να ανταλλάσσεται επιπλέον των ποσοτήτων που θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.